Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Μόλις πρόσεξα την τουλάπα πίσω είναι ανοιχτή, για να μην σας ενοχλεί, γιατί δεν σκοπεύω να σκοπεύω να την κλείσω. Θα έρθω εδώ και θα την κρύψω. Λοιπόν, έχουμε... Ναι, αλλά ενοχλεί εμένα. Συγγνώμη, θα πρέπει να κουμπώσω το παντελόνι μου, το οποίο θα ξεκουμπώ, θα με δείτε και με το φανελάκι, αλλά δεν πειράζει. Θα πάω να κλείσω την τουλάπα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Όπως έχετε ήδη παρατηρήσει, έχω αλλάξει το χρώμα των μαλλιών μου. Έχω κάνει άσπρα τα σημεία ντάβγε και ένα μπέζ μεσαίο ξανθό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή που έκανα. Ξέρω ότι είχα πει ότι δεν θα βάψω τα μαλλιά μου, αλλά την ψώνισα. Ένιωσα πάρα πολύ... μη επιθυμητή ως γυναίκα και εγώ έχω το κακό το χούι να ξεσπάω στα μαλλιά μου. Όχι ότι η ξανθιά θα είμαι πιο επιθυμητή. Τώρα δεν ξέρω, αυτά είναι γούστα. Σε μερικούς αρέσουν οι ξανθιές, σε μερικούς αρέσουν οι μελαχνές. Εμένα μου αρέσει αυτός μου και η ξανθιά. Μου αρέσει αυτός μου και η καστανή. Είναι δηλαδή δύο... χρώματα που νομίζω ότι μου πάνε. Απλά δεν μου αρέσει να είναι πολύ άσπρο. Δηλαδή μου αρέσει αυτό το άσπρο το χρώμα, αλλά δεν το θέλω σε όλο το κεφάλι. Και νομίζω ότι μου βγήκε πολύ πετυχημένο το χρώμα. Μπορείς, ας πούμε, να κάνεις πολύ κυκλέ αυτό το χτένισμα με αυτό το μαλλί, να φαίνεται δηλαδή πολύ μεγαλιστικό. Μπορείς όμως και να το κάνεις και πολύ τρελιάρικο, γιατί έχει διάφορα χρώματα μέσα και είναι γενικά, ας πούμε, διαφορετικό. Μου άρεσε, σαν αλλαγή μου άρεσε. Πείτε μου τη γνώμη σας. Μπορεί σε λίγο καιρό να ξαναπάω στο καστανό, θα δούμε. Τόσο καιρό δεν τα έβαφα, γιατί έλεγα μπορεί να κάνω κανένα παιδί κτλ. Αλλά κατάλαβα ότι όσο το σκέφτομαι, μπορεί να κάνω κανένα παιδί, μπορεί να κάνω κανένα παιδί. Αγχωνόμουν παραπάνω και δεν έκανα και παιδί, αλλά και τζάμπα περιόριζα τον εαυτό μου. Δεν θα είμαι ούτε πρώτη ούτε τελευταία που αν μείνω έγκυος θα αναγκαστώ να περιμένω 3-4 μήνες με τη ρίζα, ας πούμε, εδώ για να βάψω τα μαλλιά μου ή που θα βρω τέλος πάντων μια άλλη λύση. Θα σας δείξω και αυτό το πράγμα που είχα στην καρέκλα μου. Είναι ένα σακάκι κίτρινο νίον, το οποίο από το Ζάρα με γυρισμένα τα μανίκια, έτσι εδώ έχει και ένα μικρό σκεπιάκι. Να σας εξηγήσω ότι δεν... για λίγο καιρό θα έχω βίντεο από τη webcam και όχι από την καλή μου την κάμερα, γιατί η Σούζη ή η Κορίνα, δεν ξέρω ποια από τις δύο, μία από τις δύο, γιατί πλέον τις έχουμε και τις δύο μας στο σπίτι, έφαγε το καλώδιο που φορτίζει την κάμερα. Και όχι το καλώδιο το χοντρό που πάει από την πρίζα στο μετασχηματιστή, αλλά το καλώδιο το λεπτό πάει στο μετασχηματιστή στην κάμερα. Και είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να ψάξω να βρω ένα παρόμοιο καλώδιο ή κάποιον άλλο τρόπο να φορτίζω την κάμερα. Γι' αυτό λοιπόν λίγο θα έχουμε άσχημη ποιότητα στα βίντεο. Θα σας δείξω, θα βάλω το σακάκι να το δείξω. Έχει ακόμα και νομίζω την ετικέτα του Ζάρα, την έχει, δεν την έχω βγάλει. Είναι πολύ έντονο κίτρινο, είναι πάρα πολύ μαλακό ύφασμα. Έχουν τα μανίκια μέχρι εδώ. Έχει και κουμπάκι για να το κλείνετε. Εγώ το πήρα αεράτο. Το θέλω αεράτο. Έτσι από πίσω εδώ έχει αυτό το κόψιμο. Είναι πάρα πολύ έντονο κίτρινο. Θα το έλεγε κίτρινο καναρινή νίον. Και επίσης, έτσι όπως είναι αυτά τα μανίκια, είναι ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να τα διπλώνετε έτσι. Το πήρα σε κίτρινο τεσσερός. Δεν το έβγαλα σήμερα για να το φορέσω, αλλά δεν το φόρεσα γιατί δεν έχει δροσιά, έχει ζέστη και δεν. Ίσως αργότερα το βγάλω. Πείτε μου και τη γνώμη σας γι' αυτό. Θα το συνδυάζω κάπως έτσι, με ένα μπλουζάκι άλλο χρώμα από μέσα βέβαια και με ένα τζινάκι. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο, πολύ κυριλέ. Βέβαια δεν θα το κλείνω, θα το έχω ανοιχτό, πιο τρελιάδικο, πιο μάγκικο. Να δούμε και τη τιμή. Λοιπόν, πού είναι η τιμή, να πω και το νούμερο. Το νούμερο πρέπει να είναι large, πάντα το παίρνω. Ναι, large είναι. Και το πήρα 49,95 πριν από τις εκπτώσεις όμως. Ναι, έχει πολύ καιρό που το έχω. Τώρα μπορείτε, φαντάζομαι ότι μπορεί να το έχουν κάνει και 15 ευρώ στα Ζάρα. Λοιπόν, αρκετά με τα ευχάριστα και κάπως
ασήμαντα νέα μου. Τι άλλο, έχω χαθεί γιατί τώρα τελευταία, δεν είναι ότι έχω πάρα πολλές δουλειές, αλλά πώς να το πω, δεν υπάρχει πρόγραμμα στη ζωή μου, δηλαδή δεν έχω χρόνο. Μπορεί ας πούμε να κάθομαι και να τρώω το χρόνο μου με μαλακίες και να μην κάνω τη δουλειά μου και μετά να την κάνω τη δουλειά μου τελευταία στιγμή, βιαστική. Δηλαδή ούτε διακοπές έχω πάει, ούτε καν έχω πάει μια φορά στη θάλασσα, ενώ από το μέρος που μένω η θάλασσα είναι 35 λεπτά με το αμάξι. Και δεν έχω πάει ούτε μια φορά στη θάλασσα, δεν μπορώ να πω ότι βγαίνω έξω ή πιάνω για καφέδες και τέτοια. Πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι έχω ξεσκιστεί στη δουλειά, διότι και στη δουλειά δεν ζορίζομαι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς περνάνε οι μέρες και τι σκατά κάνω. Και είναι όλα μπερδεμένα. Χάνω συνεχώς πράγματα. Εντάξει, γι' αυτό φταίει και η βλακεία μου, ας πούμε. Αλλά δεν έχω το μυαλό μου, δεν έχω το νου μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι μια φάση που περνάω. Ίσως είμαι τρελή. Ίσως κουράστηκα και ξεσπάω τώρα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τι άλλο, ναι, από τη ζωή μου πήρα απόφαση ότι θα παντρευτώ. Γεια! Α, το έχετε δει αυτό. Κάνει τέλεια πραγματάκια. Είναι σαν κορδέλες, αλλά έχουν μέσα ένα σύρμα. Και το φοράτε έτσι και το δένετε εδώ πάνω, γιατί το έχει σύρμα και κάνει ό,τι σχεδιάκι θέλετε εδώ, ρε παιδί μου. Το γυρνάτε. Και είναι πολύ φίξι, ας πούμε. Είστε πολύ σεξι, παιδάκια, κυρία. Γεια! Μπορείτε να το συνδυάσετε, αν είστε μπουμπούκα ή αν θέλετε αυτό το στυλάκι. Γενικά μπορείτε να κάνετε τι θέλετε. Έχω διάφορα τέτοια. Είναι πολύ φθηνά στο eBay. Λογικά θα κάνουν 1 ευρώ, 1 δολάριο. Τέλος πάντων, αν αυτό είναι το στυλ σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, τι έλεγα. Αποφάσισα, τέλος πάντων, να παντρευτώ το Νοέμβριο. Αυτό για μένα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση να πάρω. Γιατί δεν ξέρω πώς να το θέσω ευγενικά. Ο γάμος μου είναι κάτι που δεν το επιθυμεί. Όλη η οικογένειά μου, ναι, σωστή, ναι, κορίτσι μου. Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θέλουν να παντρευτώ στην οικογένειά μου, υπάρχουν μερικοί όμως που θα προτιμούσαν να το αναβάλω, εάν γίνεται επάγγελμα. Και δυστυχώς, ο άνθρωπος που περισσότερο έχει αυτή την άποψη είναι η μητέρα μου. Και η μητέρα μου είναι καλός κακός αυτή που κάνει κουμάντο στο σπίτι μας. Αλλά ήδη το έχω αναβάλει έναν ολόκληρο χρόνο και θεωρώ ότι δεν θα το αναβάλω περισσότερο. Μετά από πολλή σκέψη αποφάσισα να κάνω θρησκευτικό γάμο και αποφάσισα να τον κάνω τον Νοέμβρη. Οπότε τώρα, εδώ και πέρα, θα έχουμε κουβεντάκια που θα μιλάω για τις ετοιμασίες του γάμου και το τι γίνεται. Π.χ. από εβδομάδα έχω κλείσει ραντεβού για να δοκιμάσω κάποια νηφιτά. Θα δω. Πείτε μου και εσείς ιδέες για αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να κάνω γλέντι μετά το γάμο. Ο μπαμπάς μου θέλει. Αν θέλει, ας το κάνει. Ας το οργανώσει. Ας το πληρώσει. Αυτή είναι η συνεννόησή μου μαζί του. Από εκεί και πέρα, εγώ θα παραστώ και θα υποστηρίξω. Καλώ εκεί. Λοιπόν, έστερον εκάτερον, έχω πάρει αρκετά πράγματα μέσα σε αυτό το μήνα. Αγόρασα κινητό, αγόρασα ένα πολύ ωραίο κινητό, το Samsung S3, που είναι ουσιαστικά ένας μικρός υπολογιστής και μπορώ και τσεκάρω email, Twitter, YouTube, βλέπω βίντεο, έχει μέσα 16 GB inbuilt memory και άλλα 16 GB έχω σε micro SD κάρτα. Ουσιαστικά δηλαδή είναι και MP3 player, μπορώ να βλέπω και ταινίες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν το έχετε δει αυτό το κινητό, πηγαίνετε να το ξεκάρετε, βέβαια είναι πανάκριβο, είχα όμως αρκετή επιδότηση και επειδή σκέφτηκα ότι θα το χρησιμοποιώ, δηλαδή και τις άλλες εφαρμογές του και στην τελική
Από τη στιγμή που είχα, ας πούμε, τα λεφτά, αντί να τα ξοδεύω σε βλακή, να πάρω ένα ωραίο gadget να το έχω. Και οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με την αγορά μου τώρα και δεν νομίζω ότι θα αλλάξω γνώμη. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο κινητό κατά την άποψή μου και πολύ καλύτερο από το iPhone. Γιατί έχω δουλέψει και το iPhone όταν πήγαμε στην Αμερική και εκείνο μου άρεσε, αλλά δεν εντυπωσίασε τόσο πολύ. Το Samsung πραγματικά με εντυπωσίασε. Ίσως βέβαια ήμουν προετοιμασμένη από το iPhone για να με εντυπωσιάσει το Samsung. Τι άλλο μετά. Έχει βγάλει άσχετο. Έχει βγάλει η Radiant ένα καινούριο foundation για άλλο μπουκαλάκι που λέει, νομίζω, Fix. Κάτι που είναι Fix. They Fix. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σαν υφή και σαν διάρκεια. Το μόνο κακό είναι ότι έχει πολύ λίγες αποχρώσεις. Εγώ προσωπικά πήρα την έκτη, την τελευταία, την 00, την πρώτη και αναμειγνύω τα δύο χρώματα για να πετύχω το χρώμα μου. Κάνω 20 ευρώ, 21 ευρώ το ένα. Οπότε δεν μπορείς να τα πεις, έχουν 30 ml, δεν μπορείς να τα πεις οικονομικά, αλλά είναι πολύ καλά. Αν δηλαδή σας ενδιαφέρει και ψωνίζετε από Radiant, να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο foundation. Επίσης έκανα κάτι αγορές από Dior. Πήρα δύο bronzer από Dior και μια πενταπλή σκιά. Αν θέλετε να πείτε μου να σας τα δείξω και δύο παλιών, πείτε μου να σας τα δείξω στο επόμενο βίντεο από την καινούργια σειρά. Τα πήρα την ημέρα που έκανε η Dior 40% έκπτωση. Παρ' όλα αυτά ήταν αρκετά τα λεφτά. Αλλά όταν έχει 40% έκπτωση, λες εντάξει, θα πάρω. Και πραγματικά προς το παρόν είμαι πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένη και από αυτές τις αγορές. Επίσης, θέλω να σας πω για το ντεμακιγιάζ που χρησιμοποιώ και μάλιστα θα πάω στο μπάνιο να σας το φέρω γιατί όλο λέω να κάνω βίντεο για αυτό το πράγμα και όλο ξεχνάω και τώρα αν δεν το κάνω θα το ξαναξεχάσω. Οπότε, περιμένετε με λίγο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ντεμακιγιάζ που χρησιμοποιώ. Με αυτό εδώ πλένω το πρόσωπό μου κάθε βράδυ. Αυτό εδώ είναι ένα ολόκληρο Johnson's Baby Shampoo, το μικρό μέγεθος, μισό σχεδόν, ένα τρίτο από το λάδι των Yol, το φαρμακευτικό που σας έχω πει, που είναι υγρή παραφήνη από το φαρμακείο και είναι για τη δυσκολιότητα. Και περίπου, θα έλεγα, 10-15 ml γλυκερίνη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ντεμακιγιάζ μου το τελευταίο μήνα και το πρόσωπό μου καθαρίζει τέλεια από το μακιγιάζ. Δεν με έχει πειράξει καθόλου, δεν έχω βγάλει σπυράκια καθόλου, που είναι λογικό γιατί δεν έχει κομμεδογενικά μέσα στοιχεία. Και αυτή είναι το πρόσωπό μου, δεν το ερεθίζει καθόλου. Και το δοκίμασε και μια φίλη μου, η οποία έχει πολύ ευαίσθητο και πολύ ακνεϊκό δέρμα και έμεινε κάτι ευχαριστημένη. Της είπα βέβαια πώς θα το φτιάξει και αποφάσισε να το φτιάξει και να μην χαραμίζει τα λεφτά της σε ακριβά καθαριστικά. Αυτό, πριν το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να το ανακοινήσετε. Εγώ τα βάλω σε ένα μπουκαλάκι με αντλία που πήρα από το φόντος. Και όταν το ανακοινείτε, γίνεται ένα... Οι δύο φάσεις που ήταν προηγουμένως γίνονται μία φάση. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η γλυκερίνη. Και τα διάφορα άλλα συστατικά που έχει μέσα το Johnson's Baby Shampoo. Το χρώμα του δεν είναι τέτοιο, είναι ένα κίτρινο. Είναι ένα κίτρινο της όχρας. Ένα κίτρινο μουσταρδί. Ανοιχτό, δεν είναι δηλαδή αυτό το άσπρο που βλέπετε. Και με αυτό πλένεστε και ξεβάθεστε. Με την αγγλία είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μετά τι άλλα πράγματα πήρα. Και τι άλλα πράγματα έκανα αυτό το μήνα, περίεργα. Επίσης έκανα αυτό το εξή. Ένα-ένα σας τα δείχνω ότι σας τα παίρνω, αλλά είπα μια και είμαι βαμμένη και ντυμένη να κάνω βιντεάκι τώρα γιατί μετά πάλι θα ξεχάσω. Βάζω τώρα τελευταία το foundation με πινέλο και το κάνω αυτό για να μην λερώνω τα χέρια μου. Και χρειάζεται να πάω να πλένω και γενικά, ας πούμε, βλέπω ότι το καλοκαίρι απλώνεται πολύ καλύτερα το foundation με πινέλο. Όμως, είχα την εξής, επειδή ξοδεύεις πολύ foundation με το πινέλο, υπάρχει, για μένα δηλαδή, υπήρχε το ερώτημα πού να το βάζω, να το βάζω στο foundation, να το πάω, να το παίρνω με το πινέλο και έτσι, ή να το βάζω κατευθείαν στο πινέλο, να βάζω το και έτσι. Αυτά όλα είναι καλά, αλλά εγώ σε πολλά foundations κάνω ανάμειξη, δηλαδή χρησιμοποιώ 2-3 χρώματα. Οπότε ήθελα να βρω μία παλέτα. Και είχα σπάσει το κεφάλι μου, τι παλέτα να βρω, τι παλέτα να βρω,
και τελικά βολεύτηκα, όσο περίεργο και να σας φανταστεί, με ένα καπάκι από τυρί. Και για εσάς που είστε νότιοι, με ένα καπάκι από τυρί φέτα. Γιατί εμείς όταν λέμε πάνω τυρί, εννοούμε το τυρί, δεν την πέτα δηλαδή. Δεν έχουμε άλλο τυρί, αυτό είναι το τυρί. Το άλλο είναι το κασέρι. Λοιπόν, και εδώ πέρα βάζω το foundation μου, τα διάφορα, τα αναμειγνύω σαν παλέτα, και το βάζω. Και μετά το πλένω, το νομικά, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι λίγο kids να βάφεσαι και να βλέπεις φέτα όλοι πώς, αλλά θα κάνουμε, είναι πρακτικό. Βολεύει, γιατί το άσπρο αναδεικνύει πραγματικά το χρώμα. Δεν μπορείτε να... Δηλαδή, ας πούμε, που τον έχεις καφέ, είναι καφέ. Δεν μπορείς να πάρεις το καπάκι. Έψαξα, πρέπει να είναι κάτι σε ίσιο. Καταλάβω, δεν είναι πλαστικό. Δηλαδή, στα αυτοδοχεία δεν μου χρησιμεύαν. Μετά μπορείτε από περιοδικό να πάρετε μια σκληρή, ας πούμε, διαφάνεια που έχουν μερικά βιβλία από φωτοτυπίες, αυτά που είναι με σπιράλ, αυτό το πλαστικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εκείνο. Να το κόψετε και να χρησιμοποιήσετε και εκείνο. Αλλά ένα καπάκι από τάπερ ή από φέτα ή οτιδήποτε νομίζω κάνει εξίσου την ίδια καλή δουλειά. Αυτά τα ολίγα, τα ευχάριστα. Πήρα και μια φωτογραφική μηχανή, πολύ ωραία, που μου άρεσε. Αυτά θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο. Για να τη δω λίγο πώς βγάζει και τι δεν βγάζει. Ο Κάφκας έγινε πλέον 5 μηνών και είναι στο σπίτι της μαμάς μου στην αυλή, γιατί δεν γίνεται να είναι στο διαμέρισμα. Εγώ τον θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν τον θέλει ο Παντελής. Και από τότε που πήραμε την Κορίνα, δεν ξέρω αν θα μονιάσουν. Η Κορίνα έχει μεγαλώσει, έχει παχύνει, έχει μυδατωθεί, μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλό σκυλάκι. Τη δώσαμε σε ένα κορίτσι, αλλά επειδή γάτιζε την νύχτα και ενοχλούσε τους γύρω την πολυκατοικία, μας τη δώσανε πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι θα τη δώσουμε. Γιατί εγώ μου αρέσει πάρα πολύ η Κορίνα. Έχουμε πλέον δύο κρεβατάκια. Ένα αριστερά και ένα και από τις δύο μεριές της κρεβατοκάμαρας. Κάθε μία έχει το μέρος της και κοιμάται. Βέβαια η Σούζη δεν είναι ακόμα άνετη με την Κορίνα. Ακόμα θέλει να κοιμάται πάνω στο κρεβάτι για να νιώθει ασφάλεια. Δεν πάει να φάει μαζί της. Περιμένει να φάει πρώτα η Κορίνα και μετά τρώει η Σούζη. Όταν υπάρχουν κόκαλα, παιχνιδάκια, η Κορίνα έχει πάντα προτεραιότητα. Γιατί αγριεύει η Κορίνα στη Σούζη. Αλλά λίγο που βλέπουν τα ίδια χούλια, δηλαδή και τα δυο είναι στο ίδιο σπίτι σκυλιά. Η Κορίνα είναι πεντακάθαρο σκυλί, δεν κατουράει ποτέ μέσα, δεν κάνει ποτέ τίποτα μέσα. Θα σκάσει το σκυλί, αλλά δεν θα τα κάνει μέσα, ούτε καν στο μπαλκόνι. Και αυτό μας ζωρίζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να τη βγάζουμε έξω, να την πηγαίνουμε κάπου μακριά, γιατί δεν θέλει να λερώνει το χώρο της. Μπορεί να κρατηθήσουμε και δύο μέρες. Και τώρα λίγο μπήκε στο πρόγραμμα με το κατούρημα, με το άλλο έχουμε θέμα. Και το κακό είναι ότι η Κορίνα είναι παλαιοκόστας. Δηλαδή, άμα δεν τη βγάλεις με λουράκι, φεύγει. Φεύγει. Απλά εξαφανίζεται. Την έχουμε χάσει τουλάχιστον τρεις φορές. Και όταν λέω χάσει, δεν εννοώ χάσει από τα μάτια μας για δύο λεπτά. Την έχουμε χάσει και την ψάχναμε σε όλο το χωριό τουλάχιστον ένα 20 λεπτό. Την έχουμε χάσει στις αίρες. Την έχουμε χάσει, δηλαδή, είναι πραγματικά παλαιοκόστας. Δεν ξέρεις από πού θα δραπετεύσει και πώς θα δραπετεύσει. Και δεν ξέρω γιατί έχει και τόση όρεξη να δραπετεύσει. Γιατί και έξω υπέφερε το ζωντανό και εδώ περνάει ζωή καρισάμενη, είστε στον παράδεισο και δεν το θέλει. Ίσως, επειδή έχει και περίοδο, ναι, έχει και περίοδο και μάλλον ψάχνει ένα σύρι. Έτσι το εξηγώ εγώ. Ήθελα να κάνω βίντεο πολύ καιρό και έχω φτάσει και μιλάω 19 λεπτά, θα με έχετε σκύλο βαρεθεί. Αλλά είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και είχα πάρα πολλά πράγματα να σας πω. Δυστυχώς δεν ήταν οργανωμένα και δεν ήταν μικρά βιντεάκια, αλλά νομίζω ότι έχουμε γνωριστεί αρκετά πλέον και νομίζω ότι δεν θέλω κιόλας να κάνω προς το παρόν τουλάχιστον δεν με ενδιαφέρει να προωθώ το κανάλι μου. Με ενδιαφέρει οι άνθρωποι που έχουν καταλάβει και έχουν γνωρίσει τι άνθρωπος είμαι να έχω μια επαφή μαζί τους. Αυτό. Τώρα, αν το κανάλι μου θα αποκτήσει πολλούς followers και subscribers, προς το παρόν ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Δεν λέω ότι ίσως δεν θα με ενδιαφέρει στο μέλλον. Μπορεί στο μέλλον να κάνω κάτι σοβαρό. Το σκέφτομαι. Γιατί πραγματικά, εφόσον έχω γνωρίσει και έχω κάτι και έχω ασχοληθεί, γιατί να μην κάνω κάτι σοβαρό. Αλλά προς το παρόν το κρατάμε φιλικό και πολύ, πολύ casual. Και
Τελευταίο, να μιλήσω και για ένα ντοκιμαντέρ πάλι που είδα. Έχω να πω τίποτα άλλο. Όχι, λοιπόν. Α, ένα ντοκιμαντέρ που είδα. Δεν σας προτείνω να το δείτε εάν είστε πολύ ευαίσθητοι. Δεν σας προτείνω να το δείτε εάν έχετε άτομα με ειδικές ανάγκες στον κύκλο σας. Και ξέρω ότι υπάρχει θέμα με την έκφραση άτομα με ειδικές ανάγκες, απλά ή άτομα με αναπηρία, πώς να το πω. Καθένας, δεν έχει σημασία πώς το λες, σημασία έχει πώς βλέπεις την κατάσταση και πώς πραγματικά νιώθεις, αισθάνεις και φέρεσαι σε αυτά τα άτομα και όχι οι λέξεις. Αλλά είδα ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ στο YouTube. Βασικά, εγώ προσωπικά δεν άντεξα να το δω ολόκληρο. Θα το δω κάποια στιγμή, αλλά πραγματικά δεν θα αντέχει ψυχή μου να το δω ολόκληρο. Δεν είναι κάτι το τραγικό. Μπορεί εσείς από τη μεριά σας να το βρείτε normal, ας πούμε. Αλλά είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μιλάει για ένα ίδρυμα στο οποίο κλείνουν στη Βουλγαρία τα παιδιά που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία. Και είναι μία που περιγράφει τη ζωή τους 9 μήνες, την οποία αυτή κινηματογραφεί το ντοκιμαντέρ αυτό. Πώς ζουν αυτά τα παιδιά καθημερινά, τι κάνουν, τι δεν κάνουν. Εντάξει, εγώ μόνο που το σκέφτομαι αυτά που έχω δει, ας πούμε, μου έρχεται να κλαίω. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ούτε θέατρο παίζω, ούτε το λέω έτσι γιατί θέλω να είμαι καλή. Ειλικρινά, είναι όχι απλά απάνθρωπο, δεν το χωράει το μυαλό μου. Γιατί σε αυτά τα θέματα έχω μια ευαισθησία, τέλος πάντων. Δεν έχω ευαισθησία, δεν θεωρώ ότι έχω ευαισθησία, θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι όλοι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν επέλεξαν να γεννηθούν έτσι. Δεν φταίνε για αυτό το πράγμα που έχουν και ζουν μια ζωή όσο καλύτερα μπορούν να τη ζήσουν. Και εμείς που υποτίθεται ότι σαν άνθρωποι έχουμε μυαλό, κατανόηση, εξυπνάδα, συνείδηση, κανονικά θα έπρεπε να έχουμε βρει έναν τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ανθρώπων πιο πολιτισμένο, ας το πω. Γιατί βλέπω αυτό το ντοκιμαντέρ και ραγίζει όχι η καρδιά μου, δεν αντέχω να το δω. Το πει, εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό, σιγά τι κάνουν, και όμως είναι τραγικό. Είναι τραγικό τόσο κοντά σε μένα, γιατί εγώ είμαι στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, τόσο κοντά σε μένα, να ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που ζουν αυτή τη ζωή. Είναι τραγικό να ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στη δουλειά τους νύχτα μέρα, κάθε μέρα. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι σαν να έχω ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης δίπλα μου. Και δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω γιατί, εντάξει, θα μου πει τη Βουλγαρία δεν είναι πολιτισμένη χώρα, δεν είναι Αγγλία, δεν είναι Γερμανία. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Πρέπει αυτά τα πράγματα να σταματήσουν να γίνονται όπου και να γίνονται. Είτε γίνονται στην Ελλάδα, είτε γίνονται στη Βουλγαρία, είτε γίνονται στη Γερμανία, είτε γίνονται όπου και να γίνονται. Τα παιδιά δεν φταίνουν σε τίποτα. Μετά επίσης έχει ένα ντοκιμαντέρ που είδα τελευταίο, που είναι για τα παιδιά που έχουν AIDS στην Αφρική, που γεννιούνται με AIDS. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Αλλά αυτό θα σας βάλω στο link. Θα ψάξω να δω λίγο παραπάνω για αυτό το θέμα και μετά θα το αναφέρω. Έκανε μια ανοίξη η Ανατάσα από το Little Miss Make από 81. Νομίζω, είπα βέβαια ότι δεν αναφέρεται στο δικό μου το κανάλι, αλλά εγώ πιστεύω ότι όποιος και να βγαίνει και να κάνετε tutorial με νύχια. Σούζι! Τώρα κατάλαβα τι γίνεται. Παιδιά, τώρα κατάλαβα τι γίνεται. Μόλις μου έφαγε ακόμα ένα φορτιστή. Η Σούζη τα κάνει αυτά. Γιατί είσαι κακό, κορίτσι. Τέλος πάντων, έλεγε η Νατάσα ότι
Δεν, ας πούμε, είναι λίγο άσχετο όταν κάνεις μακιάζ και όταν κάνεις έτσι κανάλι αισθητικής να βγαίνεις και να κάνεις... ή όταν τέλος πάντων είπε βέβαια η κοπέλα... Α, τι έπαθε αυτό. Τίποτα. Απλά σκοτεινήσε. Είπε βέβαια η κοπέλα ότι δεν λέει για μένα. Και εγώ δεν με ενδιαφέρει να λέει για μένα κάνει. Δηλαδή, είτε και να έλεγε για μένα και να μην λέει για μένα, το ίδιο είναι για μένα. Εγώ πιστεύω ότι αν μπορούμε όλοι να βγούμε και να κάνουμε ένα κανάλι, αν μπορούμε όλοι να βγούμε και να κάνουμε ένα βίντεο και να πούμε, δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ, μιλήστε για αυτό το θέμα. Ναι, το τσιγάρο είναι κακό. Όχι, okay, όλοι το ξέρουμε ότι το τσιγάρο είναι κακό. Βγείτε, πείτε το. Δεν ξοδεύετε κάτι πέρα από τον χρόνο σας. Αλλά μπορεί κάποιος να βοηθηθεί. Έστω και λίγο. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την εκνεύρισε αυτό. Να, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως όμως υπάρχει και κάτι που δεν το έχω αντιληφθεί. Δηλαδή, ίσως να γίνεται κάποια μανούρα που εγώ δεν την έχω παρατηρήσει, γιατί δεν είμαι subscribe σε πολλά από τα κανάλια που ήμουν, γιατί πραγματικά αυτό το beauty guru πράγμα το βαρέθηκα. Και έκανα unsubscribe από πάρα πολλά κανάλια. Όχι γιατί είχα πρόβλημα με τις κοπέλες, αλλά γιατί ήθελα να σηκάσω το κεφάλι μου. Πάντως σηκώ στο κεφάλι μου και πλέον μπορώ να κάνω βιντεάκια χωρίς να φοβάμαι ότι ξέρεις θα πω τι πω, θα παρεξηγηθεί. Τέλος πάντων, αυτό θα σας βάλω κάποια στιγμή το link εδώ κάτω για το ντοκιμαντέρ. Λέγεται Abandoned Children in Bulgaria. Δείτε το. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μην το δείτε. Τη γνώμη σας, τα σχόλιά σας και όλα όσα έχω πει. Ελπίζω να κάνω καλύτερο βίντεο σύντομα. Ελπίζω η Σούζη να σταματήσει να τρώει τις φορτιστές μου. Πλέον η Σούζη έχει καινούριο όνομα, ονομάζεται πριγκίπισσα Σούζη, η διάδοχος στο θρόνο. Γιατί ο θρόνος είναι δικός μου. Και η Κορίνα είναι η δευτερότοκη, δεύτερη στη σειρά στην διαδοχή του θρόνου. Ο Κάφκας έχει ονομαστεί Λόρδος Κάφκας. Και γενικά, ας πούμε, την έχουμε ψωνίσει με τόσα σκυλιά και όπως καταλαβαίνετε, δεν πάμε καλά. Τέλος πάντων, ελπίζω να είμαι σώστας πρένας μέχρι το επόμενο βίντεο που πολύ το αμφιβάλλω. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Γεια σας και καλά να περνάτε, καλά να είστε και καλό καλοκαίρι σε όλους. Προσέχτε, να μην σας τσιμπήσει καμιά μέδουσα τον κόλο. Φιλάκια, γεια σας!